λόγω της χιονόπτωσης έχουμε συνέχεια πτώση δέντρων. Προσπαθούμε από το πρωί να ανοίξουμε δρόμους, να εγκλειδώσουμε αυτοκίνητα, να απεγκλωβίσουμε. Βρισκόμαστε με τον Γιάννη Χατζόγλου, αντιδήμαρχο Πρασίνου. Από το πρωί-πρωί, ακούμε από τις 7 η ώρα, σπάνε κλαδιά, δέντρα πέφτουν. Βρισκόμαστε στα νεκροταφεία, όπου είχαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουν πέσει πολλά δέντρα και βλέπουμε και κάποιους τάφους να έχουν σπάσει από το βάρος του χιονιού. Θέλουμε και μια ενημέρωση να πούμε ότι ο κόσμος δεν επιτρέπεται να μπει μέσα στα νεκροταφεία για σήμερα τουλάχιστον, και από αύριο έχουμε ενημέρωση. Δυστυχώς αυτό το είδος χιονιού που έπεσε από χθες το βράδυ ήταν ένα πάρα πολύ βαρύ χιόνι, το οποίο και λόγω της προηγούμενης βροχής που έπεφτε κόλλησε πάνω στα δέντρα και όλα τα φιλοβόλα, τα αϊθαλή δέντρα κράτησαν το χιόνι επάνω με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα σε πάρα πολλά δέντρα μέσα στην πόλη. Η κατάσταση δυστυχώς είναι αυτή τη στιγμή μη ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να τεινάξουν όλα τα δέντρα που υπάρχουν στον αστικό ιστό της πόλης. Και πρέπει και παρατηρούμε κάθε ώρα με τα συνεργεία μας να σπάζουν κλαδιά, να πέφτουν δέντρα. Το βάρος του χιονιού είναι πολύ μεγάλο. Να πούμε σε σχέση με αυτό ότι το καλοκαίρι είχατε ένα μεγάλο κλιμάκιο. Είχαμε ένα μεγάλο κλιμάκιο, κλαδέψαμε. Τώρα έχετε μεγάλο κλιμάκιο, είναι πόσα άτομα? Εντάξει, έχουμε 4-5 άτομα αυτή τη στιγμή στο Πράσινο. Επαρκούν? Τα οποία με αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν επαρκούν. Θα χρειαστούν και άλλα. Έχει κινητοποιηθεί όλος ο Δήμος, όλο το προσωπικό του Δήμου, καθαρίζουν χιόνια, ταυτόχρονα τραβάμε κλαδιά τα οποία εμποδίζουν πεζοδρόμια ή κόβουμε δέντρα που έχουν πέσει. Έχουμε δει δέντρα και από τη ρίζα να πέφτουν μέσα εδώ, ναι, στα κυρίως εδώ μέσα στα νεκροταφεία. Υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή δέντρων που οφείλεται στο υπέρβαρο του χιονιού. Δεν έχουμε συναντήσει πολλές φορές τέτοια κατάσταση. Ήταν και απότομο. Θέλω να τονίσω ότι καλό είναι οι συνδημότες μας τα δέντρα που είναι έξω στο πεζοδρόμιο τους, αυτά τα φιλοβόλα, να τα τεινάξουμε. Με μία κλειφιά πέφτει το χιόνι και το δέντρο σηκώνεται αμέσως, ξαναπαίνει την αρχική του θέση. Αυτή είναι συμβουλή προς τους συνδημότες. Είναι συμβουλή. Ο κάθε ένας πρέπει να βάλει, βάλει ένα λιθαράκι. Με τον δικό του τρόπο, όπως μπορεί ο καθένας. Να πούμε ότι απαγορεύεται είσοδος στους πολίτες για σήμερα. Τα νεκροταφεία, λόγω της επικινδυνότητας, είπαμε σήμερα να μην είναι επισκέψιμα. Οι κηδείες όμως που είναι να γίνουν, θα γίνουν μέσα, γιατί είναι προγραμματισμένες. Δυστυχώς, κάποιοι συμπολίτες μας πρέπει να ταφούν. Έτσι, έτσι. Θα γίνει η κηδεία, αλλά θέλω να τονίσω σε όλους που θα παρευρεθούν στις κηδείες αυτές, πάρα πολύ προσεκτικά, μακριά από τα μεγάλα τα δέντρα. Τα πεύκα είναι πολύ παλιά εδώ μέσα, πολλών χρόνων, και βλέπουμε ότι σπάζουν κλαδιά. Θέλω να ζητήσω αυτή τη χάρη από τους συνδημότες μας. Μεγάλη προσοχή μέσα στα νεκροταφεία όσοι θα έρθουν. Να προσθέσω, ναι, θέλω κάτι ακόμη. Από το πρωί, από τις 7 η ώρα, τα συνεργεία μας είναι έξω. Δεν είναι δυνατόν όλα τα προβλήματα να λυθούν αυτοστιγμή. Δεχόμαστε τηλεφωνήματα συνεχώς, το καταλαβαίνω, τα συνεργεία βγαίνουν έξω. Πρώτο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των συνδημοτών μας, να μην έχουμε κάποιο ατύχημα, και κατά δεύτερο να συμμαζέψουμε τα κλαδιά τα οποία υπάρχουν. Βάζουμε ταινίες συνεχώς σε όπου υπάρχει επικινδυνότητα. Ευχαριστούμε πολύ.